Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που φιλοξενούμε στην Δέλτα Τηλεόραση την πρώην Επίτροπο, Υπουργό, υποψήφια για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και είναι προσωπικά μεγάλη η χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα με τη μάτια που το λέτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίσατε λοιπόν στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θράκη μας, σε μια χρονική συγκυρία, κυρία Διαμαντοπούλου, που νομίζω κανείς δεν τη λέει εύκολη πολιτικά. Διακυβεύονται πολλά στη χώρα, στην Ευρώπη. Είναι πολλές οι προκλήσεις και πολλές οι δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και ξέρετε, με όλα αυτά που γίνονται, που καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε και σε ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περιμένουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα μεγάλα και τα σπουδαία που έρχονται. Βλέπουμε τις εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε τις εξέλιξεις στο ΠΑΣΟΚ και αυτός ο κόσμος του κέντρου, αυτός ο κόσμος που μεγάλωσε με τον πράσινο ήλιο, πλέον έχει αρχίσει λίγο να προβληματίζεται με όλα αυτά. Τι δεν κάναμε καλά, τι δεν έγινε καλά, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό μας σύστημα βρίσκεται σε μία αποδόμηση, σε μία ρευστοποίηση. Και αυτό φάνηκε μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Δηλαδή είδαμε το κυρίαρχο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, τα τελευταία 5 χρόνια, να έχει συρρήκνωση και αυτό να συνεχίζει μήνα με το μήνα. Δηλαδή έχασε 13 μονάδες σε ένα χρόνο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να διαλύεται, έτσι, να διαλύεται μπροστά στις οθόνες μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει λίγα ποσοστά, μικρά ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν του, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα συγκροτημένο κόμμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να ξαναγίνει και μεγάλο ως αντιπολίτευση και κυβερνών. Πιστεύω ότι όλο αυτό το σκηνικό όπως το περιγράψατε, γιατί δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα, είναι και τα τεράστια οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα και βέβαια η περιβαλλοντική κρίση. Ξέρετε, ερχόμενοι από Δράμα, Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, μια διαδρομή που την έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, δεν είδα σε ένα ποτάμι, σε ένα ποταμάκι νερό. Δηλαδή η κρίση περιβαλλοντική είναι πια χρόνο με το χρόνο τόσο μεγάλη που έχει επιπτώσει στην παραγωγή, στον αγροτικό τομέα, στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας. Ζούμε την εποχή των μεταβάσεων. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι εσείς σαφώς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα στην Ευρώπη. Για την κλιματική κρίση συζητούσαμε πολλά χρόνια πριν. Ωστόσο εδώ φταίνε και εκάστοτε κυβερνήσεις που δεν φρόντισαν να μας εκπαιδεύσουν για το τι έρχεται. Για παράδειγμα, στον Εύρο εδώ μπήκαμε πολύ βία σε όλο αυτό με τις περσινές πυρκαγιές. Είναι οι πυρκαγιές και είναι και πολλά άλλα στον Εύρο, έτσι. Είναι, επειδή έχετε αυτήν την πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στη φύση, οι επιπτώσεις θα φανούν σε όλα τα επίπεδα, έτσι, από το Δέλτα μέχρι πάνω το δάσος και ούτω καθεξής. Επειδή λοιπόν ζούμε σε αυτή την εποχή της μετάβασης, έχετε δίκιο ότι στην Ελλάδα πότε συζητάμε για την περιβαλλοντική αλλαγή και την κλιματική κρίση? Όταν έχουμε μια καταστροφή. Έγινε πυρκαγιά, φταίει η κρίση. Έγινε ο Ντάνιελ, φταίει η κρίση. Έχουμε τα νεκρά ψάρια, φταίει η κρίση. Ναι, αλλά η κρίση. Δεν έχουμε νερό παντού σε όλη την Ελλάδα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν προέκυψε το θέμα ξαφνικά τώρα που εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Θέλω να σας πω ότι όταν ήμουν επίτροπος το 2004, η Ευρώπη είχε ανακοινώσει τότε μια σειρά πολιτικών με προτεραιότητα στη διαχείριση του νερού. Και κάθε χρόνο έβγαζε μια έκθεση, στην οποία έκθεση έλεγε πώς θα πάει κάθε χώρα. Και τώρα που έχουμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι 35 δισεκατομμύρια, αυτό το ταμείο, έτσι να το ξέρουν οι πολίτες, είχε 2 κατευθύνσεις. Οι κυβέρνησεις έπρεπε να δώσουν χρήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτό που ακούγεται έτσι πολύ μακρινό είναι πώς θα αλλάξουν οι αγρότες και η τεχνολογία, πώς θα αλλάξει η τεχνολογία στα νοσοκομεία, πώς θα αλλάξει η τεχνολογία στη δικαιοσύνη να γίνει πιο γρήγορη, δηλαδή έπρεπε να δοθούν χρήματα εκεί και έπρεπε να δοθούν και χρήματα στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του περιβάλλοντος? Είναι το νερό.
Τι έκανε η κυβέρνηση για το νερό όσον αφορά την πολιτική και όσον αφορά τη χρηματοδότηση? Βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023 και οι χώρες οι οποίες έχουν προτεραιότητα είναι η Ιταλία, η Σλοβενία, η Μεσόγειος, η Ελλάδα. Δεν είναι μες στις χώρες που έδωσε προτεραιότητα για την πολιτική νερού και για την χρηματοδότησή της, ενώ είχαμε αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και πιστεύω, γιατί συζητάμε τώρα για το θέμα των αλλαγών και το πώς αλλάζουμε το πολιτικό σύστημα, ότι σε κάθε τι πρέπει να απαντούμε πια συγκεκριμένα. Εγώ ανακοίνωσα μια συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης υδάτων το καλοκαίρι, όταν πήγαινα από νησί σε νησί. Ανακοίνωσα την πολιτική για τη στέγη, την πολιτική για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η πολιτική το 2024 δεν μπορεί να είναι όπως μιλούσαμε, με γενικότητες ή αν θέλετε με συνθήματα ή με εχθροπάθεια ο ένας απέναντι στον άλλον. Έχουμε μία πενταετία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος πίστεψε, έτσι, ένας κόσμος του κέντρου πίστεψε σε μεταρρυθμίσεις, πίστεψε σε διαχείριση. Και βλέπουμε τώρα στο τέλος της πενταετίας να μην υπάρχει συνολική πολιτική. Λέτε για την έκθεση. Τι είναι αυτά που διαραίουν για την έκθεση? Επιδόματα εδώ, επιδόματα εκεί. Λίγο μειώνουμε το φόρο, λίγο αυξάνουμε. Ωραία, είναι σημαντικά για τους ανθρώπους τα 35 ή 40 ευρώ. Αλλά ποια είναι η συνολική πολιτική? Η συνολική πολιτική είναι επιδόματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω εκφράστηκε και διαστόματος του κυρίου Χατζηδάκη και του ίδιου του Πρωθυπουργού αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ, όταν είπαν ότι μα δεν πρόκειται, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση να μειώσουμε τον ΦΠΑ, γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε από τα επιδόματα και τις συντάξεις. Ναι, αυτό είναι. Βέβαια, όταν έχεις και μια νεολαία η οποία ζει από τα επιδόματα και δεν πάει να δουλέψει, και αυτό το βλέπουμε συνέχεια, πολλές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν πια προσωπικό. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη βιομηχανία. Στην εστίαση, εργάτες, στον τουρισμό. Στον αγροτικό τομέα, που δεν υπάρχουν αγροτικά χέρια, στην εστίαση, στον τουρισμό και τώρα και στην υγεία. Και είναι ένα παράδοξο μιας χώρας που δείχνει πόσο δύσκολα οργανώνει τις πολιτικές της, πόσο τις έχει αφήσει στον αυτόματο, να έχεις 10% ανεργία, να μην υπάρχουν, ενώ έχεις τόσα πανεπιστήμια, οι τεχνολογικές ειδικότητες που χρειάζεσαι στην υψηλή τεχνολογία, να μην έχεις τεχνικούς, να μην έχεις τεχνικά επαγγέλματα. Σας θυμίζω ότι μία από τις μεγάλες συνενέσεις που είχαμε ήταν για τα τεχνικά λύκεια, όταν είχα τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, δεν έγινε τίποτα. Και την ίδια στιγμή να ζητούν όλη δουλειά, δηλαδή ανεργία στα υψηλά, ανεργία 10% γενικά, άνθρωποι που δεν βρίσκουν δουλειά. Οι βιομηχανίες να μην βρίσκουν υψηλές εξειδικεύσεις. Τα τεχνικά επαγγέλματα για να βρεις υδραυλικό πρέπει, να, εκλείψει, ναι, πρέπει ναι. να κάνεις αίτηση με χαρτόσημο. Και όλο αυτό να μην μπορεί κανείς να το συνδυάσει. Αυτό σημαίνει έλλειψη πολιτικής. Δηλαδή, στο δίκτυο, σε αυτόν τον οργανισμό που προεδρεύω και ασχολούμαστε με τις πολιτικές του 21ου αιώνα, δουλέψαμε πάρα πολύ σε θέματα εργασίας, δηλαδή πόσο αλλάζουν τα δεδομένα στην εργασία, γιατί δεν είναι όπως ήταν παλιά. Εσύ η δικιά σου γενιά ξέρει 8ωρο? Η δική μου γενιά ξέρει 8ωρο. Οριακά, ναι. Δηλαδή, είναι... αλλάζει το θέμα με τις πλατφόρμες, αλλάζει το θέμα με τη δουλειά στο σπίτι, αλλάζει το ότι ένας δουλεύει εδώ και η δουλειά του είναι και η εταιρεία του είναι στην Αμερική. Το θέμα της ασφάλισης, το θέμα, όλα αυτά απαιτούν νέο χάρτη εργασίας. Και εκεί πρέπει να μιλήσουμε για να ακούσουν πραγματικά οι νέοι. Και θέλω να σας πω ότι κάναμε μία μελέτη για τα νέα επαγγέλματα και το 2028 υπάρχουν περίπου 30 επαγγέλματα που θα υπάρχουν και στην Ελλάδα, θα τα ζητούν οι επιχειρήσεις και δεν ξέρουμε ακόμα να τα μεταφράσουμε. Δηλαδή, το θέμα στην πολιτική να βλέπεις μπροστά, να βλέπεις 5-10 χρόνια μπροστά, έτσι απαντάς στην νεολαία. Και στην ερώτησή σας, τι δεν κάναμε καλά, νομίζω κρατάει σταθερά το πελατειακό κράτος χωρίς να υποχωρεί καθόλου. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα, ώστε νέοι άνθρωποι να πιστέψουν ότι γυρίζω σε αυτή τη χώρα ή μεγαλώνω σε αυτή τη χώρα και υπάρχει αξιοκρατία. Και συνεχώς δεν βλέπουμε το μέλλον. Κοιτάμε πώς θα μπαλώσουμε τρύπες σήμερα για να φέρουμε ψήφους. Στο Πασόκ τι δεν έγινε καλά και φτάσαμε στο σήμερα, μία ανάσα σχεδόν πριν τις εσωκομματικές εκλογές. Ουσιαστικά αυτό που άκουσα προχθές και έτσι μου φάνηκε λίγο περίεργο,
για τα σημερινά δεδομένα είναι ότι αυτοί οι Βρεσοί, Κατερίνα, μου λένε, διαγωνίζονται ποιος είναι πιο πολύ πράσινος. Δεν ξέρω, δεν το έχω, δεν ανήκω, ναι, σε αυτή την κατηγορία. Είστε αυτή τη στιγμή, όσοι έχετε ανακοινώσει και διεκδικείτε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, εκεί τώρα τι δεν έγινε καλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη και βγήκατε όλοι μπροστά? Θεωρώ ότι την επομένη των ευρωεκλογών υπήρχε μια μεγάλη προσμονή ότι με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την πτώση της Νέας Δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ θα έκανε ένα άλμα. Ένα άλμα που δεν θα το πήγαινε από την τρίτη στη δεύτερη θέση, αλλά ένα άλμα που που του δίνει τη δυνατότητα να γίνει αυτό που λέω μεγάλο και κυβερνών, δηλαδή να δώσει προοπτική. Αυτό δεν έγινε. Την επόμενη μέρα υπήρξε, όπως θυμάστε, μια μεγάλη αναταραχή που έφερε το ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο να φέρει τη Νέα Δημοκρατία. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ανοίξει αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που την άνοιξε, και θεωρώ ότι έκανε καλά, ουσιαστικά μπαίνουν καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στόχο απλά να γίνει δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να γίνει μεγάλο κόμμα αντιπολίτευσης, δηλαδή να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση γρήγορα και να διεκδικήσει κυβέρνηση, δηλαδή να γίνει κυβερνών. Αυτό σημαίνει ότι έχει σημασία το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία, το πρόγραμμα που θα απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες, θα απευθυνθεί σε αυτούς που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που δεν ψηφίζουν, σε αυτούς που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, στη νεολαία που στρέφει το πρόσωπό της από την πολιτική, και θα ανοίξει πόρτες και παράθυρα για να δεχθεί όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα και βεβαίως μια νέα μορφή κόμματος, το οποίο θα είναι πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο συμμετοχικό. Δηλαδή δεν κουράστηκε ο κόσμος όμως? Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν έτσι, συγκοινωνούν τα δοχεία στη μεταπολίτευση. Δηλαδή υπήρχε αυτή, φεύγαν άνθρωποι που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγαιναν λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά είχαμε ξανά μια μεταστροφή, όχι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν και γεννήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί που είναι λίγο... Κοιτάξτε, μία μετακίνηση υπάρχει. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ 30% δεν το συζητάμε τώρα. Όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 35%. Η κύρια βάση του, η κύρια, όχι όλοι, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πήγανε και άνθρωποι από την ακροδεξιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε 35%, έφτασε στο 14% και στο ΠΑΣΟΚ δεν επέστρεψε τίποτα. Δεν υπήρξε φωτοπηγενέλα. Γι' αυτό και είναι πολύ ουσιαστικό. Όχι, λέγεται συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Αν ζητούμενο είναι και αυτό, να πάρουμε κόσμο από εκεί, να φέρουμε, να δείξουμε. Όπως είπα πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει να απευθυνθεί σε 2 εκατομμύρια κόσμου που έφυγε. Ένα μεγάλο μέρος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα εξίσου μεγάλο μέρος από το κέντρο έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και απευθυνόμαστε γιατί αυτοί οι άνθρωποι απογοητεύτηκαν και από τους μεν και από τους δε. Επομένως, το να γυρίσουν σε ένα χώρο στον οποίο ξέρουν τις ρίζες του, είχαν σχέση, είναι ένας χώρος με μεγάλη επιρροή, είναι πολύ ουσιαστικό για μας να δούμε πώς θα τους, όχι πώς θα τους φέρουμε πίσω, γιατί ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι να πεις έλα πίσω στο παλιό, δεν θα έρθει κανένας. Κανένας δεν ψηφίζει για το παρελθόν, όλοι ψηφίζουν για το μέλλον. Είναι ελάτε να συμμετέχουμε. Ναι, είναι κουρασμένοι οι μεγάλοι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που θέλει να συμμετέχει, να συμμετάσχει. Εγώ στο δίκτυο έχω είναι περίπου 7.000 μέλη σε αυτόν τον οργανισμό. Νέα παιδιά με πάρα πολλά πτυχία. Δεν ήθελαν το κόμμα. Δεν ήθελαν. Ήταν απόμακρα από την πολιτική. Είναι όμως βαθιά πολιτικοποιημένα. Αυτή η κατηγορία ανθρώπων θέλει να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά δεν θέλει να το κάνει διακοσμητικά. Δηλαδή πάω, ψηφίζω, ρίχνω την ψήφα μου και μετά με ξεχνάνε και μετά με ξαναθυμούνται. Να συμμετέχουν με τις προτάσεις τους, με τα δικά τους θέλω αυτής της εποχής. Και αυτό θα κάνω σε όλη την προεκλογική περίοδο. Για τους στρατιώτες οι οποίοι είναι αρκετά δύσπιστοι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε προεκλογική περίοδο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρέλαση υποψηφίων. Δεν προλαβαίνουμε να τους βλέπουμε, να παίρνουμε συνεντεύξεις, να κάνουμε χειραψίες, να διοργανώνονται εκδηλώσεις και ομιλίες. Ο Θρακιώτης όμως είναι απίστευτα απογοητευμένος και από το πολιτικό σύστημα συνολικά και από τη διακυβέρνηση της χώρας συνολικά και από όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν στον τόπο του. Είδαμε το περιβόητο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη που
τόσα πολλά είχαν γραφτεί εκεί μέσα. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, με το μεταναστευτικό, με μια σειρά έτσι ζητημάτων σοβαρών, με το δημογραφικό πρώτο και κυριότερο. Πού ο Δραγιώτης, λέει, ωραία, ήρθανε και... Κοιτάξτε, και πότε θα με ξαναθυμηθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Εγώ ήμουν πάντως και πέρυσι εδώ, αν θυμάστε. Και με το δίκτυο έχω έρθει, αλλά και μέσα στον Εύρο έρχομαι σχεδόν κάθε δεύτερο χρόνο. Ανεβαίνω μέχρι πάνω. Θα σας πω το εξής, δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που τα ξέρουν οι Θρακιώτες και τα ζει ο καθένας. Αλλά σε αυτή τη διαδρομή μου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε, εγώ είμαι Βορειοελλαδίτης, είμαι από την Κοζάνη, ξεκίνησα από τη Δυτική Μακεδονία και έφτασα μέχρι τον Εύρο. Είναι παντού μια κραυγή απελπισίας, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τα χωριά ερημώνουν, η παραγωγή πάει από το κακό στο χειρότερο και για περιβαλλοντικούς λόγους, η βιομηχανία δεν στέκεται στα πόδια της, φεύγουν τα νέα παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν προβλήματα στις άλλες χώρες. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στην αρχή σε μια φάση μετάβασης. Αλλά το ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν σε τέτοιο βαθμό και δεν αλλάζει τίποτα. Λέτε για το πόρισμα της Θράκης. Όλοι το παρακολουθούσαμε. Μα δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο να πούνε ότι πήραμε το πόρισμα και ένα μέτρο έχει γίνει. Και τότε που είχε γίνει το. Έχει ξεκινήσει, βάση περιπτώσει. Εγώ είχα αρθρογραφήσει τότε και είχα πει, έχοντας την εμπειρία και του παρελθόντος, ότι κοιτάξτε. Να γίνει το πόρισμα για τη Θράκη, αλλά να γίνει και μια επιτροπή παρακολούθησης που κάθε 6 μήνες να λέει τι έχει γίνει στη Θράκη. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιτροπή παρακολούθησης, δεν έχει κανένα νόημα. Ωραία, ένα ωραίο κείμενο, χιλιάδες κείμενα, μπήκε και αυτό στο τραπέζι. Όταν πριν από το 2015 είχα κάνει ένα παρατηρητήριο, δεν ήμουν στην ενεργοπολιτική, είχα κάνει ένα παρατηρητήριο για να παρουσιάζω κάθε 6 μήνες τι κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και είχα πάει τότε στον Υπουργό, ήταν ο κύριος Παπάς, ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. Λέω και της, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Θέλω να παρουσιάζουμε κάθε 6 μήνες από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τι έκανε. Λοιπόν, κάθε 6 μήνες έβγαζα 1-0. Και οι ανακοινώσεις ήταν δεκάδες. Δεν γίνεται στη χώρα να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε, ξέρετε, όταν γύρισα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχα πει το εξής. Η διαφορά μας με τους Βόρειους είναι ότι οι Βόρειοι κρίνουν με βάση τους αριθμούς. Τι είπα, τι έκανα. Οι Νότιοι κρίνουν με βάση τα λόγια. Πόσο ωραία μιλάει κανείς, πόσο επαναστατικά, πόσο συνεπέρνει τα πλήθη κλπ. Αυτό δεν μπορεί όμως να συνεχίσει. Δηλαδή και οι πολίτες έχουν ευθύνη στους πώς ψηφίζουν, ποιους επιλέγουν, πώς αλλάζουν τα πράγματα και τι απαιτούν. Τώρα, αν θα στέλνατε το δικό σας μήνυμα στους Θρακιώτες αναφορικά με την υποψηφιότητά σας, με τις επικείμενες έτσι, ισοκομματικές εκλογές, ποιο θα ήταν αυτό, κυρία Διαμαντοπούλη? Το πρώτο μήνυμα είναι ότι θα ήθελα να παρακαλέσω, να προσκαλέσω όλους να πάνε στις κάλπες. Όποιον θέλουν να ψηφίσουν, αλλά να πάνε στις κάλπες, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα ψηφίσουν, ώστε να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Όσο με αφορά. Και ιδιαίτερα για τους Θρακιώτες, θα πω ότι και εγώ σαν Βορειοελλαδίτισσα και από μια περιοχή που είναι σε μεγάλη κρίση τώρα, τη Δυτική Μακεδονία που έκλεισαν οι Λιγνίτες, θα έλεγα ότι καταθέτω δύο πράγματα. Το ένα, την εμπειρία 10 χρόνων που έχω σε πολιτικές που αφορούν, όπως σας είπα, τη νέα εποχή, δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε από τον αγροτικό τομέα μέχρι τη βιομηχανία υπό το πρίσμα της τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής αλλαγής. Είναι μια δουλειά που την έχω κάνει και την καταθέτω. Και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και προσωπικά, να πω ότι έχω μια εμπειρία πια που ξεκινάει από την αυτοδιοίκηση ως νομάρχης, βουλευτής Κοζάνης, στην διακυβέρνηση ως υπουργός και σε πολύ δύσκολα υπουργεία και δύσκολες εποχές και ως Ευρωπαία Επίτροπος σε θέματα κοινωνικών υποθέσεων και εργασίας που είναι τα βασικά ζητήματα της εποχής. Καταθέτω λοιπόν αυτή την εμπειρία μου και αυτή την καταγωγή μου σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα και πιστεύω να φτάσουμε μέχρι εκεί όλοι ενωμένοι. Εγώ θα είμαι εκεί εάν κερδίσω αυτή τη μάχη. Θα καλέσω όλους τους συνυποψηφίους μου για να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είμαι εκεί, γιατί θέλω ένα μεγάλο Πασόκ την επόμενη μέρα και ένα κυβερνών Πασόκ την μεθεπόμενη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.